Θα σας δείξω όλα τα μυστικά για να φτιάξετε τέλεια πραλίνα. Να πούμε και τι ακριβώς σημαίνει πραλίνα φουντουκιού, γιατί πολλοί κόσμοι μπερδεύεται και δεν ξέρει τι είναι. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας για να ξεκινήσουμε. Για την πραλίνα φουντουκιού θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια φουντούκια, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 25 γραμμάρια ηλιέλαιο και 100 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Λοιπόν, να ξεκινήσω με θεωρία ή με πράξη, φίλε Διονύση. Και τα δύο. Και τα δύο. Ξεκινάς θεωρία και κάνεις την πράξη. Λοιπόν, άμα σου πω πραλίνα φουντουκιού, τι σου έρχεται στο μυαλό σου? Μου έρχεται στο μυαλό μου σοκολάτα με φουντουκιού. Αυτό το υπέροχο άλυμα που παίρνουμε από όλα τα σούπερ μάρκετ, αυτό το πράγμα που έχει πολύ ωραία γεύση, σοκολατένια. Και που έχουμε και εμείς. Και πολλές μάρκες που υπάρχουν στην αγορά. Άλλοι είναι φαν της μιας μάρκας, άλλοι της άλλης, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Υπάρχει μια μικρή παρεξήγηση. Αυτό που παίρνουμε στο εμπόριο είναι πραλίνα φουντουκιού σοκολάτας άλυμα. Είναι άλλο πράγμα από την πραλίνα φουντουκιού. Όταν λέμε πραλίνα φουντουκιού, να σου πω ότι ουσιαστικά για να φτιάξουμε πραλίνα φουντουκιού χρειάζεται δύο υλικά. Ένα, δύο. Που αυτά τα υλικά είναι φουντούκι και ζάχαρη. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε και αυτό που θα κάνω και εγώ είναι να παίρνουμε να κάνουμε καραμέλα τη ζάχαρη, να ανακατεύουμε με τα φουντούκια, να κάνουμε ένα τύπου παστέλι με τα φουντούκια και καραμέλα και αυτό το μείγμα να το χτυπάμε πολύ δυνατά στο μίξερ μέχρι που να γίνει η υφή του σαν ταχίνι. Αυτό ονομάζεται πραλίνα φουντουκιού. Άμα τώρα σε εκείνο το μείγμα ρίξω και σοκολάτα μέσα, γίνεται πραλίνα φουντουκιού σοκολάτας. Άμα ρίξω σοκολάτα γάλακτος, πραλίνα φουντουκιού σοκολάτας γάλακτος. Έχουμε στο site μας και στο YouTube μία εύκολη πραλίνα σοκολάτας, αλλά η πραγματική πραλίνα είναι αυτή που θα δείξουμε σήμερα. Οπότε, έχουμε ένα τηγανάκι πάνω στη φωτιά. Σωστά, το βάζω να κάψει εδώ. Τώρα, για να αναμίξω τη ζάχαρη μαζί με τα φουντούκια, πρέπει τα φουντούκια μου να είναι λίγο ζεστά. Οπότε, ή θα ρίξω τα φουντούκια μου λίγο στα μικροκύματα για να ζεσταθούν, ή θα τα βάλω μέσα στο φούρνο μου για να ζεσταθούν. Τι θέλετε από τα δύο? Λοιπόν, εσύ λες μικροκύματα, εσύ φούρνο, λέγε. Αποφασίζω μπελέσεις. Φούρνο. Θα πάμε το μπελέσι, είπα. Αποφασίζω μπελέσεις. Οπότε, από τη στιγμή που ο μπελέσις θέλει φούρνο, θα πάω σε φούρνο. Βέβαια μπορούμε να βάλουμε και στα μικροκύματα, αλλά αν βάλουμε στα μικροκύματα δεν βάζουμε σε αυτό το ταψάκι μπελέσι, γιατί θα πάρει φωτιά η οικοδομή μας, εντάξει. Λοιπόν, βάζω λίγο εδώ πέρα, γιατί θέλω όταν φτιάξω την καραμέλα και ρίξω μέσα τα φουντούκια να μην είναι κρύα. Θέλουμε να είναι καβουρτισμένα, να μην είναι κρύα. Γιατί? Γιατί άμα είναι κρύα θα κρυσταλώσει κατευθείαν η καραμέλα μου και δεν θα γίνει σωστά η διαδικασία. Το πιάνουμε? Τέλεια. Λοιπόν, τώρα έχω ένα τηγάνι αντικολλητικό και ρίχνω λίγο ζάχαρη μέσα εδώ. Κουνάω να πάει ζάχαρη παντού. Και ουσιαστικά θα παρατηρήσω ότι η ζάχαρη άρχισε να λιώνει γύρω-γύρω. Σωστά. Μπράβο. Σε περίπτωση που δεν έχω τον έλεγχο του τηγανιού, τι κάνω, φίλε Διονύση? Βγάζω από τη φωτιά. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπετε άρχισε να καπνίζει. Σημαίνει ότι γύρω-γύρω καίγεται και χάνω τον έλεγχο. Τι κάνω? Με το που δω ότι χάνω τον έλεγχο, βγάζω από τη φωτιά, προσθέτω λίγο ζάχαρη. Γενικά δεν είναι πολύ καλό να βγάζουμε όλη την ώρα από τη φωτιά την καραμέλα. Αλλά ουσιαστικά ξαναβάζω πίσω στη φωτιά. Μπορούμε να ανακατεύουμε, αλλά άμα ανακατεύεται θα μείνει πάρα πολύ ζάχαρη πάνω στη σπάτουλα, στη μαρίζ και ουσιαστικά θα χαλάσει λίγο τη διαδικασία. Οπότε ο πιο εύκολο τρόπο είναι αυτό. Κοιτάξτε. Απλά κουνάω το τηγάνι. Κοιτάξτε εδώ ξανά. Έλειωσε η ζάχαρη και στι άκρε εδώ πέρα άρχισε να γίνεται καραμέλα. Βλέπει που άλλαξε το χρώμα, φίλε Διονύση. Μπράβο. Τώρα, ανέβηκε ξανά η θερμοκρασία. Τι πρέπει να κάνω? Γιατί? Για να ρίξω τη θερμοκρασία. Ρίχνω ζάχαρη, ρίχνω τη θερμοκρασία. Άμα δω ότι δεν το ελέγχω, μόνο τότε βγάζω από τη φωτιά. Γιατί το τηγάνι μου είναι καυτό, θα συνεχίζει να λιώνει τη ζάχαρη εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Απλέ κινήσει. Μην κουράζεστε. Και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να παραψήσει το μείγμα. Βλέπεις ότι εκτός φωτιάς έλειωσε η ζάχαρη και γίνεται καραμέλα. Ξαναβάζω τη φωτιά. Και πάμε να ρίξουμε την τελευταία δόση της ζάχαρης εδώ. Βγάζω από τη φωτιά. Φέρνω τα φουντουκάκια μου που έχουν ζεσταθεί. Δεν θέλουμε να καίνε. Ίσα-ίσα να ζεσταθούν εδώ. Και θέλω να είναι ρευστό το μείγμα της καραμέλας. Οπότε ήρθε η ώρα να βάλω τη μαρίζ μέσα. Να σιγουρευτώ ότι είναι ρευστό. Και έτσι όπως είναι, ρίχνω μέσα τα φουντουκάκια που καίνε. Και ανακατεύω. Ξανά. Βάζω, βγάζω από τη φωτιά. Ελέγχω, βλέπω. Άμα μου μυρίζει καμένο, ο πιο εύκολος τρόπος για να καταλάβετε άμα κάνετε σωστά τη διαδικασία είναι άμα σας μυρίζει καμένο. Άμα σας μυρίζει καμένο, σημαίνει πως κάτι λάθος κάνετε. Και βλέπεις ότι καλύφθηκαν όλα τα φουντούκια με καραμέλα, φίλε Διονύση. Αυτή η καραμέλα τώρα θα ζεστάνει τα βούτυρα που έχει μέσα ο ξηροσκαρπός, το φουντούκι και ουσιαστικά θα μας βοηθήσει στο να κάνουμε μια ωραία πραλίνα. Τώρα, όπως είναι, γρήγορα. Γιατί όσο αφήνω πάνω στο ταψί συνεχίζει να μαγειρεύεται και θα μυρίσει καμένο. Μπορεί να σας καεί εκτός φωτιάς, όσο παράξενο και σας φαίνεται.
Κατευθείαν μεταφέρω την καραμέλα μου μαζί με τα φουντούκια σε μία λαδόκολλα, ένα ταψάκι, εδώ. Απλώνω για να κρυώσουν πιο γρήγορα, μόνο για αυτό το λόγο. Εδώ και εδώ, τέλεια. Οπότε, θέλω λίγο υπομονή, δεν ακουμπάμε τίποτα. Αφήνουμε να κρυώσει καλά η καραμέλα μαζί με τα φουντούκια και μόλις κρυώσουν καλά και πετρώσουν, θα γίνουν κάπως έτσι. Λοιπόν, τώρα, από τη στιγμή που έχουμε αυτό το υπέροχο παστέλι φουντούκι, θέλουμε να κρυώσει τελείως, ώστε όταν κρυώσει τελείως, να σπάνε τα φουντουκάκια, τα βλέπετε, εδώ. Τέλεια. Θα ρίχνουμε μέσα. Σε αυτό το σημείο μην αρχίσετε να τρώτε, είναι πεντανόστιμα. Γιατί τα θέλουμε για να φτιάξουμε πράλινα, εδώ. Και... να σου πω ότι εμείς χρησιμοποιούμε πολύ μεγάλα μίξερ για αυτή τη δουλειά. Και οι ζαχαροπλάστες, για να κάνουν την πραλίνα πάρα πολύ smooth, πάρα πολύ ωραία. Ό,τι ζαχαρίτσα έχει μείνει είναι καραμέλα, τι θέλουμε, εδώ. Οπότε, απλά χτυπάμε τα υλικά και γίνονται μια πάστα σαν ταχίνι. Άμα το μίξερ σας είναι μικρότερο, μπορείτε να το βοηθήσετε λίγο με τι? Με λίγο σπορέλαιο. Εντάξει, μπορούμε να το βοηθήσουμε. Οπότε, ρίχνουμε το σπορέλαιο μέσα, εδώ. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Κλείνω το μιξεράκι και τώρα χτυπάω πάρα πολύ καλά μέχρι που να διαλυθεί τελείως. Μπορεί να μας πάρει και 2 και 3 και 4 λεπτάκια. Έλα εδώ, Διόνυση. Πάρε εγώ. Ναι. Λοιπόν. Περίμενε να δείτε λίγο. Τώρα είναι πάστα. Το βλέπεις? Ναι. Θέλω να είναι ρευστό. Όταν το κουνάς, να είναι σαν νεράκι. Γιατί όσο είναι ζεστό το μείγμα, επειδή όταν χτυπάμε αυτή τη θερμοκρασία, πρέπει να ρίξουμε μέσα και τη σοκολάτα στο ζεστό το μείγμα για να μπορέσει να λιώσει. Okay. Ή σταματάμε στην πραλίνα φουντουκιού, ή σταματάμε στην πραλίνα φουντουκιού σοκολάτας. Τι θες από τα δύο? Και τα δύο. Ωραία. Τότε ξεκίνα να χτυπήσεις μέχρι που να ζεσταθεί το μείγμα και να γίνει λίγο. Okay. Όχι, δεν είναι δίγος αύριο. Παιδιά, σε 2 λεπτά και θα είναι έτοιμο. Απλά πάω να πιω ένα σπρεσάκι. Δεν χρειάζεται να κουνάς. Α, ναι. Σύμφωνα με την ειδικευμένη στη βιομηχανία τροφίμων των Ηνωμένων Πολιτειών, εταιρεία ερευνών Data Essential, το παγωτό είναι το πιο αγαπημένο επιδόρπιο των Millennials σε ποσοστό 90%, ενώ κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουλίου στην Αμερική γιορτάζεται η Εθνική Μέρα του Παγωτού. Ωραίος! Πώς με βλέπεις? Λοιπόν, σε καλή σου παναρχέστε, πόση ώρα πέρασε? 1,5 λεπτάκι, 2. Λοιπόν, έλα εδώ τώρα. Βάλτε το χέρι σου εδώ και πες μου άμα είναι ζεστό το μείγμα. Είναι ζεστό. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε ουσιαστικά είναι να ζεσταθεί το μείγμα, γιατί όταν ζεσταίνεται το μείγμα, βγάζει τελεά του και κοιτάξτε εδώ πώς είναι. Μυρίζει. Μυρίζει. Μυρίζει πραλίνα φουντουκιού. Σε περίπτωση που... γιατί δεν έχει ξαναδοκιμάσει τη ζωή σου πραλίνα φουντουκιού. Όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, φουντουκιού. Πάθε τώρα σοκ. Σοκ. Αυτό είναι εμπειρία. Δύο υλικά. Φουντούκι, ζάχαρη. Είναι κάτι που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει στη ζωή σου. Έλα, μπαίνει. Θες να βάλεις το κεφάλι σου μέσα και να το φας όλο. Να το πάρω. Δεν γίνεται γιατί πρέπει να φτιάξω την πραλίνα σοκολάτας. Περίμενε όμως εδώ, μην φύγεις. Μπορούμε να ρίξουμε μέσα τη σοκολάτα, εδώ. Είτε γάλακτος, είτε σκούρα, είτε πραλίνα, ό,τι θέλουμε σοκολάτα μπορούμε να ρίξουμε, εδώ. Με τη γάλακτος πάει πιο πολύ, αλήθεια είναι. Ναι. Και χτυπάμε, επειδή είναι ζεστό το μείγμα, θα μας λιώσει τη σοκολάτα. Κοίτα. Και θα γίνει τι? Μικρή. Τώρα θα γίνει πραλίνα σοκολάτας γάλακτος. Είστε έτοιμοι? Είσαι έτοιμος, αγόρι μου? Έλα εδώ, αγόρι μου. Πήγαινε στην καμερά σου. Αυτό δεν το φάγα όμως. Σοκαριστικό, δεν υπάρχει. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν το έχετε δοκιμάσει ποτέ, γιατί αυτό που παίρνετε είναι ένα άλυμα φουντουκιού. Και αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι ιδιαίτερο, το αγαπάμε, είναι κάτι διαφορετικό, δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε έχετε δοκιμάσει ποτέ στη ζωή σας. Εγώ μπορώ να ζήσω μόνο με αυτό, δηλαδή πραγματικά μπορώ να ζήσω. Και τώρα, αυτή είναι η πραλίνα φουντουκιού σοκολάτας. Το πιάσαμε, παιδιά? Έχετε ξαναφάει κάτι τέτοιο? Όχι. Όχι. Είναι μοναδικό. Για την πραλίνα φουντουκιού, βάζουμε τα φουντούκια σε ταψί και τα ζεσταίνουμε σε προθερμασμένο φούρνο. Σε τηγάνι, σε μέτρια φωτιά, ρίχνουμε το 1/4 από τη ζάχαρη και αφήνουμε να λιώσει.
Μόλις λιώσει, προσθέτουμε άλλο ένα τέταρτο από τη ζάχαρη για να ρίξουμε τη θερμοκρασία και να μην καεί η καραμέλα. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για την υπόλοιπη ζάχαρη μέχρι να λιώσει όλη και να πάρει το καστανό χρώμα της καραμέλας. Βάζουμε τα ζεστά φουντούκια και ανακατεύουμε. Αφαιρούμε σε λαδόκολλα και αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν καλά. Μεταφέρουμε τα καραμελωμένα φουντούκια και το ηλιέλαιο σε ένα μπλέντερ και τα χτυπάμε πολύ καλά για 4 με 5 λεπτά ώσπου να γίνει πραλίνα. Για να έχουμε πραλίνα φουντούκιου σοκολάτας, προσθέτουμε κουβερτούρα γάλακτος και χτυπάμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.